Κύριε Αναστοπούλου, μέχρι να ανέβετε λίγο να κάνω δύο ανακοινώσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό από το Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέρως Βεντζέλος 14 Γερμανοί φοιτητές νομικής από το Legal Court of Chemnitz, καθώς επίσης και 51 μαθήτριες και μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου Λαστιθίου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Κύριε συνάδελφε, έχετε για 5 λεπτά το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν σε μία δικογραφία η οποία αφορά μία οποιαδήποτε υπόθεση, πολύ περισσότερο ένα σκάνδαλο, αναφέρονται 10 πολιτικά πρόσωπα, η Βουλή έχει το συνταγματικό, βάσει το άρθρο 86, αλλά και το πολιτικό και ηθικό καθήκον να συστήσει η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Οποιαδήποτε συζήτηση αμφισβητεί αυτό το τριπλό καθήκον της Βουλής, συνιστά σκευωρία εναντίον του ελληνικού λαού, σκευωρία εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό γιατί το όλοι μαζί τα φάγαμε ή κάποιοι έβαλαν όλοι μαζί το χέρι τους στο μέλι, όχι μόνο υπονομεύει τη δημοκρατία, αλλά σηματοδοτεί ένα πράγμα. Πάμε παρακάτω. Εμείς λέμε δεν θα πάμε παρακάτω. Γιατί αν δεν λυθούν σημαντικά θέματα, το πώς έφτασε η χώρα εδώ που έφτασε, δεν πρόκειται ποτέ να πάει παρακάτω και να έχει μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας πάντα. Και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό από τους πάντες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Τα πολιτικά πρόσωπα υφίστανται δημόσιο έλεγχο και πρέπει να υποστούν δημόσιο έλεγχο και πρέπει να είναι ανοιχτά σε αυτό τον έλεγχο. Ένα κράτος το οποίο είναι το παλαιότερο της περιοχής και ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης. Ένα κράτος που επί 40 χρόνια δεν γνώρισε ούτε πόλεμο ούτε καμιά επιδημία δραματικών διαστάσεων. Έφτασε στη χρεοκοπία, δεν έφτασε από θέλημα Θεού. Αυτό το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός και απαιτεί εξηγήσεις εδώ και πάρα πολύ καλά. Πολύ καιρό. Έφτασε επειδή προσέκρουσε σε 3 παγόβουνα. Αυτά που έφτιαξαν το τεράστιο δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Το παγόβουνο της υγείας, των δημόσιων έργων και των εξοπλισμών. Μη γελιόμαστε. Κάποιοι λοιπόν έφτιαξαν μια εδραία αντίληψη ότι το δημόσιο χρήμα δεν αποτελεί δημόσιο αγαθό προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά ιδιοκτησία κάποιων. Αυτή η αντίληψη έφτιαξε το φαύλο κύκλο της διαφθοράς, ένα φαύλο κύκλο ο οποίος δεν έχει μόνο ανοχή στη διαφθορά, αλλά σημαίνει τη μία ηθική ως αυτονόητη πράξη άσκησης πολιτικής. Γιατί μη ηθική είναι η άσκηση της πολιτικής, η οποία κατηγορεί αυτό που ο ίδιος ο νόμος προβλέπει, τους προστατευόμενους μάρτυρες, με 1000 επίθετα, εχθές το βράδυ άκουσα εξοργιστικούς επιθετικούς προσδιορισμούς για αυτούς τους μάρτυρες, είναι μη ηθική η άσκηση της πολιτικής, όταν η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας κατηγορούνται ως συμμορία και συμμορίτες, μη ηθική είναι η άσκηση της πολιτικής όταν επινοούνται διάφορα νομικήστικα τερτύπια, όπως αυτά που είδαμε σήμερα το πρωί, αντί αυτή η Βουλή να πει ότι πρέπει να γίνει εξεταστική, να γίνει ειδική επιτροπή της Βουλής. Και λέω μη αυτονόητη, μη ηθική άσκηση της πολιτικής, γιατί αυτό βλέπουμε σε όλα τα σκάνδαλα, κυρίως όμως το σκάνδαλο της υγείας, γιατί πιάνει έναν ιδιαίτερο τομέα που αφορά όλο τον πληθυσμό. Όλοι μιλάνε για σκάνδαλο της υγείας, οι πάντες. Η κυρία Μπακογιάννη με τους άλλους 5 βουλευτές στην επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει το 2011 σημειώστε τη χαρακτηριστική διατύπωση τι και ποιος οδήγησε στην ομαδική τύφλωση. Αυτή η Βουλή σήμερα καλείται με τη σύσταση της Επιτροπής να δει
ποιοι και πώς οδήγησαν στην ομαδική τύφλωση. Κάποιοι οδήγησαν σε ομαδική τύφλωση. Κάποιοι οδήγησαν αυτό το αστικό σύστημα το οποίο φέρεται να υπερασπίζεται ο κύριος Σαμαράς. Αυτό λοιπόν το αστικό σύστημα ή να τυφλώθηκε από ανοχή στη διαφθορά ή κάποιοι ιδιωτελείς το τύφλωσαν. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Οι ίδιοι λέτε για σκάνδαλο στην υγεία. Δεν θα πω πολλά, δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο. Θα πω όμως δύο στοιχεία, δύο πράγματα μόνο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που πολύ ωραία εξέθεσε ο συνάδελφος ο κύριος Δουζίνας για τις εκθέσεις του FBI, για να μην μπούμε στους μάρτυρες. Αλλά ότι πρέπει συνδυαστικά η Βουλή να δει τις εκθέσεις του FBI με τι γινότανε, με τους αριθμούς. Μέχρι το 2010, ξέρουμε τι είναι η Νοβάρτης, πολυεθνική. Μία πολυεθνική εταιρεία έχει αυτά που είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος στα χαρακτηριστικά. Πώς αυτή η χώρα φάνηκε ως ανοχήρωτη πολιτεία και διείσδυσε με τέτοιον τρόπο. Γιατί στη Γαλλία και στη Γερμανία γίνονταν διαπραγματεύσεις και αξιολογήσεις φαρμάκων, γιατί πρέπει να τα ακούσει αυτά ο ελληνικός λαός, και κατέβαινε η τιμή του φαρμάκου. Ενώ στη δικιά μας χώρα, που ήταν χώρα αναφοράς, τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έκαναν καμία διαπραγμάτευση και καμία αξιολόγηση των φαρμάκων και ανέβαινε η τιμή στα ύψη. Γιατί στη δική μας χώρα ανέβηκε η δαπάνη το 2009, στα ύψη υπερδιπλασιάστηκε. Αριθμοί είναι αυτοί. Δεν τα λέει κανένας ύποπτος μάρτυρας. Πρέπει τα πολιτικά πρόσωπα που είχαν την ευθύνη εκείνη την εποχή να μιλήσουν, να εξηγήσουν για ποιο λόγο και να γίνει και συνδυαστικά με την έκθεση του FBI. Πρέπει οπωσδήποτε. Πρέπει μετά το 2010, όταν έφτασε αυτή η κοινωνία σε καταράκωση, γιατί η ασθένεια δεν είναι μόνο καταράκωση ενός ανθρώπου βιολογικά, όταν οδηγεί σε οικονομική και προσωπική ταπείνωση, εκεί μιλάμε για ανάλγητο πολιτικό σύστημα. Έχουμε μείωση όντως της φαρμακευτικής δαπάνης. Πώς γινόταν αυτή όμως η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης? Με μετακύληση του κόστους στους ιδιώτες, δηλαδή στους πολίτες, δηλαδή στους πελάτες. Είχανε να πληρώνουν κάποτε, τώρα έπρεπε να εξευτελιστούν στη διάρκεια της ασθένειάς τους. Αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής πάνω από 25%. Τα ξέρει όλη η κοινωνία αυτά, δεν τα λέμε εμείς. Κάτι έγινε λοιπόν τότε. Κυρία συνάδελφε, έγινε ηλεκτρονική, συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο. Έγινε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εξορθολογίστηκε το σύστημα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση? Ή μήπως βρέθηκαν άλλοι τρόποι, εταιρείες όπως η Νοβάρτης, να μειώσουν ελάχιστα το τζίρο τους? Να δούμε το τζίρο της Νοβάρτης στην περίοδο της κρίσης σε σχέση με τις άλλες εταιρείες και σε σχέση με τη δαπάνη των ιδιωτών. Τι μας λέει το φάρμακο Τζιλένια ή η Λουσέντης? Για ρωτήστε ασθενείς που τα είχαν ανάγκη αυτά τα φάρμακα, ενώ μπήκαν στην παρανομία φάρμακα με πολύ χαμηλότερες τιμές, για να δούμε τι γινόταν εκείνη την περίοδο. Θέλω να πω ένα πράγμα. Όλοι λένε υπήρχε σκάνδαλο στην υγεία και σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί τα έπαιρναν οι γιατροί, χρηματίζονταν και αυτά. Μπορεί η δαπάνη στην υγεία και όλο αυτό το πάρτι στην υγεία να συμβεί χωρίς καμία πολιτική ευθύνη? Δηλαδή υπάρχει μία ελίτ η οποία είναι έξω από κάθε πολιτικό σύστημα, κάθε πολιτικό έλεγχο. Δεν ελέγχεται από πουθενά και ξαφνικά εμφανίζονται κάποιοι αθώοι πολιτικοί που δεν πήραν είδηση. Έχουν και ηθική ευθύνη εάν δεν πήραν είδηση. Κλείνω με ένα πράγμα. Εθνική μειοδοσία είναι να μην αφήνεις προοπτική στο νέο κόσμο, στη νεολαία, να γράψει τη δική της ιστορία. Εθνική μειοδοσία είναι να ξεπουλάς το μέλλον αυτού του τόπου και να καλύπτεις πίσω από την ελληνική σημαία Νοβάρτης, Siemens και διάφορα τέτοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Αναγνωστοπούλου. Το λόγο έχει ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάδης.